Γεια σας, είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου, είμαι η δική σας coach και βλέπετε την εκπομπή «Καλύτερα γίνεται» για μια ζωή προσωπική και επαγγελματική που αξίζει να τη ζείτε. Το μήνυμα σήμερα είναι από έναν κύριο, τον Κώστα Κάπα, και γράφει «Δουλεύω σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και η απορία μου είναι αυτή. Πώς να παράγω αυτό που πρέπει όταν όλα είναι χαοτικά?» Κώστα, δεν ξέρεις πόσο σε καταλαβαίνω. Επίσης, θα θέλω πολύ να ξέρω την ηλικία του κυρίου που μας γράφει, γιατί έχω την αίσθηση ότι μάλλον είναι προς τα χαμηλά νούμερα. Θέλω να πω κάτι. Έχοντας δουλέψει πολλά χρόνια και σε πολυεθνικές και σε ελληνικές εταιρείες και σαν επιχειρηματίας, Κώστα, καλώς ήλθες στον πραγματικό κόσμο, όπου όλα είναι ένα κουβάρι και καλείσαι να τα κάνεις όλα, να συμφέρεις, να τα κάνεις σωστά, να τα κάνεις ταυτόχρονα. Αυτό είναι, Κώστα. Αν δεν έχεις και οικογένεια, ρώτα τη γυναίκα σου να σου πει μια άποψη για το τι πάει να πει να δουλεύεις, να έχεις και παιδιά, ή αν είσαι μπαμπάς, μπορείς να αντιληφθείς τι σημαίνει να ασχολείσαι με όλα αυτά όταν τίποτα δεν είναι κανονισμένο και τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο. Το χάος, λοιπόν, αυτό είναι που θέλω να πω, είναι φυσιολογικό. Είναι κάτι που πρέπει να το περιμένει κανείς. Αν δεν περιμένουμε ότι τα πράγματα θα είναι χαοτικά, μάλλον κάποιος έχει πεθάνει και δεν το ξέρουμε. Τώρα, στις επιχειρήσεις χρόνια τώρα, χρησιμοποιούμε διαφορετικές λέξεις. Ας πούμε, ποτέ στις εταιρείες δεν λέμε πρόβλημα, λέμε πρόκληση. Αντίστοιχα, ποτέ δεν λέμε το περιβάλλον είναι χαοτικό, λέμε ότι το περιβάλλον είναι δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Το περιβάλλον αλλάζει συνέχεια. Και μ' αρέσουν αυτές οι μικρές αλλαγές των λέξεων, γιατί σε κάνουν να αντιμετωπίζεις τα πράγματα λίγο πιο ψύχρεμα. Οπότε, αντί να λες πω, μου έρχεται το χάος, λες μου έρχεται μια δυναμική κατάσταση, άρα μια κατάσταση η οποία μεταβάλλεται διαρκώς και οφείλω και εγώ να προσαρμοστώ σε αυτήν την αλλαγή. Σε άλλη εκπομπή έχουμε μιλήσει για την αλλαγή, σήμερα όμως θέλω να σας πω μερικές ιδέες για το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το χάος. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι το χάος δεν μας το προκαλεί μόνο κάποιος άλλος, ταυτόχρονα προκαλούμε και εμείς χάος σίγουρα στον δίπλα μας. Χάος τι σημαίνει? Τα πράγματα είναι κανονισμένα και έρχεται ένας εξωγενής παράγοντας ή μια διαφορετική συμπεριφορά ή μια διαφορετική απέτηση και ξαφνικά ό,τι ξέρουμε δεν ισχύει και άρα βιώνουμε αυτό το χάος, τη δυναμικότητα αυτή. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αντίστοιχα κι εσείς προκαλείτε χάος σε όλους τους γύρω σας. Και γι' αυτό θα μου πεις, αυτό θα με κάνει να νιώσω καλύτερα? Γιατί κανένας δεν είναι τόσο τακτοποιημένος εντός εισαγωγικών ώστε να μην προκαλεί χάος. Λίγο πιο εκεί. Το θέμα είναι, πού είναι το δικό σου χάος, πού είναι το άλλου και αυτό τι σημαίνει? Ποιο είναι το δικό σου και άρα που μπορείς να το διαχειριστείς και ποιο είναι το άλλου που δεν μπορείς να το διαχειριστείς ή μάλλον δεν μπορείς να το επηρεάσεις γιατί θα συμβεί ούτως ή άλλως, αλλά καλείσαι να το διαχειριστείς. Η πείρα μου λέει ότι όταν βιώνουμε αυτή την αίσθηση του όλα είναι χαοτικά, έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης, είτε γιατί εμείς λειτουργούμε με ένα διαφορετικό τρόπο, είτε γιατί εμείς δεν έχουμε προσαρμοστεί, είτε ακόμα γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τα πράγματα μπορεί να μείνουν έτσι. Και το προφανές να πει κάποιος είναι θέση προτεραιότητα. Εγώ θέλω να το αλλάξω αυτό, γιατί δεν έχω δει τίποτα στη ζωή μου που να απαιτεί μόνο μία προτεραιότητα. Συνήθως είναι θέση προτεραιότητες. Δεν έχω συναντήσει καμία δουλειά, δεν έχω συναντήσει κανέναν άνθρωπο σε εργασία, δεν έχω συναντήσει καμιά μητέρα ή πατέρα που κάθεται στο σπίτι ή οτιδήποτε που το μυαλό του να μπορεί να πρέπει να είναι μόνο σε ένα πράγμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε πολλές προτεραιότητες στη ζωή μας. Το θέμα είναι να τις τακτοποιήσετε, ειδικά στη δουλειά σας, το θέμα είναι να τις τακτοποιήσετε σε αυτές που είναι σημαντικές και σε αυτές που είναι επίγουσες. Υπάρχουν επίγοντα που δεν είναι καθόλου σημαντικά και υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και πολύ επίγοντα. Η προτίμησή μου είναι πάντα να ξεκινάω την ημέρα μου κάνοντας τα σημαντικά. Ξέρετε, πολλές φορές θα δείτε, αν καταγράψετε τι κάνετε μέσα στην ημέρα σας, θα δείτε ότι αναλωνόμαστε πάρα πολύ να βγάλουμε από τη μέση αυτές τις μικρές αηδίες, τις μικρές εκκρεμότητες. Αυτά λοιπόν που δεν είναι ούτε πάρα πολύ σημαντικά, ούτε πάρα πολύ επίγοντα, αλλά είναι πολλά τσίκι, 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 τσίκι. Και χάνουμε τη μισή μέρα να κάνουμε αυτά. Και μετά δεν μένει χρόνος για να κάνουμε τα σημαντικά επίγοντα ή τα σημαντικά σκέτο, ή τα επίγοντα σημαντικά ή όχι σημαντικά. Άρα λοιπόν, εγώ θα πρότεινα να προγραμματίσετε την ημέρα σας με ένα διαφορετικό τρόπο. Να προγραμματίσετε την ημέρα σας κρατώντας χρόνο για να κάνετε αυτά που εσείς θεωρείτε σημαντικά. Και ποια είναι αυτά? Αυτά που σας πηγαίνουν προς το στόχο σας. Καλό είναι να ξεκαθαρίσετε τι σας πηγαίνει, στο δικό σας προσωπικό στόχο ή στο συλλογικό στόχο. Το στόχο που έχετε με τους συναδέλφους σας, που σας έβαλε το αφεντικό σας, που έχετε βάλει εσείς τους από κάτω σας. Υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες στους στόχους.
Αλλά όταν ξέρεις ότι θα κάτσω να κάνω αυτό σήμερα, αυτή την έκθεση, γιατί αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική, γιατί θα μου δώσει την προαγωγή που περιμένω, για παράδειγμα. Ή θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα κάνω τα 10 τηλεφωνήματα που πρέπει να κάνω, τα 10 τηλεφωνήματα σε πελάτες, γιατί θα με φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στον οικονομικό στόχο που μου έχει τεθεί. Ή θα κάτσω να παράγω κάτι πολύ σημαντικό, που αν δεν το κάνω, δεν μπορεί να προχωρήσει ολόκληρο το project που έχω στο μυαλό μου ή που κάποιος άλλος έχει στο μυαλό του. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αν δεν προγραμματίσετε το χρόνο σας και προγραμματίσετε χρόνο για εσάς. Για εσάς δεν εννοώ manicure, pedicure, ωραίο και αυτό, αλλά εννοώ για να παράγετε με ηρεμία αυτό που καλείστε να παράγετε. Το χάος λοιπόν μπορεί να το περιορίσετε εσείς λίγο, μπορείτε να το βγάλετε λίγο έξω από το χρόνο και έξω από τη ζώνη αυτή που εσείς θα κάτσετε να παράγετε και μετά να ξαναπέσετε με τα μούτρα σε αυτό με πολύ χαρά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να διαχειριστείτε πολύ καλά, όλοι μας καλούμαστε να το κάνουμε αυτό άλλωστε, τις διακοπές και όλα αυτά τα μικρά που μας αποσπούν την προσοχή. Σκεφτείτε, μία μέρα σε ένα γραφείο σημαίνει meetings, τηλέφωνα, ο άλλος που μπαίνει μέσα να σε ρωτήσει αν το έχεις έτοιμο, ο τρίτος που μπαίνει μέσα να σου πει το προσωπικό του, ο άλλος που απλά θα σου πει καλημέρα. Και επειδή από μικρό και από τρελό λέει μαθαίνεις την αλήθεια, πρόσφατα μου ζήτησε ο γιος μου αντί να κάνει ένα σπορ που κάνει να το κάνει με άλλα παιδάκια, να το κάνει μόνος του. Και του λέω: γιατί θέλεις, παιδί μου, να το κάνεις μόνος σου, να κάνεις ιδιαίτερα, δεδομένου ότι εγώ θα πληρώσω τα τριπλά λεφτά. Και μου απάντησε το πεντάχρονο: γιατί μαμά, όταν είμαι με τα άλλα παιδιά, θα μου πει ένας φίλος μου τι θα κάνει το απόγευμα, κάποιος θα ανοίξει την τσάντα του και θα βγάλει μια μπάρα δημητριακών και θα θέλω κι εγώ. Οπότε δεν μπορώ να ευχαριστηθώ να παίξω το παιχνίδι που έχουμε πάει να παίξουμε. Και λέω, να γιατί. Ο πολλής κόσμος φέρνει απόσπαση. Άρα λοιπόν, είναι στο δικό σας χέρι να δείτε τι είναι αυτό που, ή μάλλον να δείτε ποιος είναι ο τρόπος που θα περιορίσει, θα βάλει όρια σε όλα αυτά, σε όλους αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες ή σε όλους αυτούς τους εξωτερικούς ανθρώπους που θα έρθουν να εισβάλλουν στην δική σας στιγμή απόλυτης παραγωγικής δημιουργικότητας. Και εκεί πέρα αυτό που ακούω πάρα πολύ συχνά από στελέχη, κυρίως από στελέχη, αλλά το ακούω ψέματα, το ακούω και από άλλους, το ακούω και από ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή, στο σπίτι τους, μητέρες, εργαζόμενες μητέρες ή όχι, ανθρώπους που είναι εκεί έξω και κάνουν άλλα επαγγέλματα έξω από τα γραφεία και είναι το μεγάλο πρόβλημα, δεν έχω χρόνο, δεν έχω αρκετό χρόνο ή δεν έχω αρκετή πληροφόρηση για να πάρω τις αποφάσεις που πρέπει να πάρω, δεν έχω αρκετές εγγυήσεις για να πάρω τις αποφάσεις που πρέπει να πάρω και η αλήθεια είναι ότι καλούμαστε όλοι να πάρουμε αποφάσεις. Και θα το ξαναπώ, καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα, εάν είχαμε όλο το χρόνο, όλες τις εγγυήσεις και όλη την πληροφόρηση που χρειαζόμαστε, και όλη τη βοήθεια που χρειαζόμαστε για να πάρουμε μια απόφαση, δεν θα λεγόταν απόφαση, θα λεγόταν ένα απλό λογικό συμπέρασμα. Στις δουλειές που είμαστε ο καθένας, δεν είμαστε για να βγάζουμε συμπεράσματα, είμαστε για να παίρνουμε αποφάσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ανασφάλεια, σημαίνει ένα επίπεδο ρίσκου, σημαίνει ακόμα και ένα επίπεδο άγνοιας. Και θα πρέπει να μπορέσετε να τις πάρετε μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον που όλα κρίνονται. Ακόμα και το επόμενο βήμα κρίνεται από αυτήν την απόφαση που θα πάρετε εσείς τώρα και από μία άλλη που θα πάρει κάποιος δίπλα σας. Και θυμηθείτε τι είπα στην αρχή. Η δική σας απόφαση, αυτό που εσείς θα κάνετε, θα επηρεάσει, θα φέρει χάος και στον δίπλα σας. Οπότε είναι μόνο λογικό ότι και η απόφαση του δίπλα θα φέρει κάποιο χάος σε εσάς. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως το περιβάλλον είναι πάρα πολύ χαοτικό. Ακούω πολύ συχνά για ανθρώπους που πρόκειται να χάσουν τη δουλειά τους και το ξέρουν, οι εταιρείες τους βοηθάνε να πάνε στο επόμενο βήμα. Δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι ξαφνικά ό,τι ξέρεις αλλάζει. Εκεί πέρα η διαχείριση σαφώς είναι πιο δύσκολη. Γι' αυτό, όταν υπάρχει ένα τέτοιο είδους χάος, πάντα λέμε μιλήστε με κάποιον ειδικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν εταιρείες που καλούν τη δική μου εταιρεία ή άλλες αντίστοιχες και λένε: ξέρεις τι, υπάρχουν αυτά και αυτά τα προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς θα πρέπει να φύγουν για αυτούς και αυτούς τους λόγους και θέλουμε να έρθεις να τους κάνεις coaching για να μπορέσουν να έχουν τη στήριξη που χρειάζονται, για να μπορέσουν να βρουν ποιο είναι το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Και αυτές είναι ίσως συνεδρίες που μου δίνουν μεγαλύτερη χαρά και οι εταιρείες τις οποίες πραγματικά βγάζω το καπέλο και λέω: ξέρεις τι, μπράβο. Μπορεί τα πράγματα να πρέπει να συρρυκνωθούν και αυτό είναι πολύ κακό για πολύ κόσμο, αλλά είναι ωραίο να βλέπεις ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να σε βοηθήσει. Παρεπιπτόντως, αν βρίσκεσαι σε αυτή τη δύσκολη θέση, ζητήστε το από την εταιρεία σας. Μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Ζητήστε το, πηγαίνετε στο HR και πείτε: ξέρεις τι, ξέρω ότι υπάρχει αυτό, εγώ ζορίζομαι, θέλω βοήθεια. Το να ζητάς βοήθεια είναι δείγμα δύναμης και όχι δείγμα αδυναμίας. Και επίσης το να ζητάς βοήθεια είναι κάτι που μπορεί να σε κρατήσει, είναι ο μύθος της Αριάδνης, είναι αυτό που μπορεί να σε βγάλει από το χάος.
Είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου και μην ξεχνάτε, έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα και εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να τα αποκτήσετε ακόμα και μέσα από το χάος. Μπορείτε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε ή να προτείνετε οποιοδήποτε θέμα θα θέλατε να ακούσετε σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του «Καλύτερα γίνεται». Και φυσικά μπορείτε να εγγραφείτε ακριβώς από κάτω στο κόκκινο κουμπάκι που λέει «Subscribe» για να μην χάσετε καμία από τις επόμενες εκπομπές μας. Δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνεται.